Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Την αναβάθμιση των projects για τις έρευνες υδρογων ανθράκων σε έργα εθνικής σημασίας ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογων Ανθράκων με τη συμμετοχή και της διοίκησης των ΕΛΠΕ. Έθεσε ως στόχο την αποσαφήνιση της εικόνας για την ύπαρξη πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ελλάδα έως το τέλος του 2023. Επισημάνε ότι οι έρευνες αφορούν 6 εκτάσεις. Η μία είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στην περιφέρεια Ηπείρου, και οι άλλες 5 σε θαλάσσιες περιοχές, στην Κρήτη, στο Ιόνιο και στον Κυπαρισιακό κόλπο. Δήλωσε ότι πριν από τον πόλεμο δεν αποτελούσε ελκυστική ευκαιρία για νέες χώρες να μπουν στο παιχνίδι των εξορίξεων λόγω των χαμηλών τιμών του φυσικού αερίου. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Κρέκας ανακοίνωσε ότι θα συσταθεί μια νέα ομάδα εργασίας, ενώ η ΕΔΕΗ θα απευθύνει επιστολή στους παραχωρησιούχους με την οποία θα τους ενημερώνει για την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κοιτασμάτων. Τα αποθέματα της Ελλάδας θα μπορούσαν να καλύψουν το 15-20% των καταναλώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε ειδική έκθεση του το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία επικαλείται μελέτες και δημοσιεύσεις έγκριτων ακαδημαϊκών και εταιριών. Μάλιστα, σε ειδική έκθεση για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του δυναμικού τους, υπογραμμίζει τα σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη που θα εξασφάλιζε η Ελλάδα σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, για τα οποία υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις, όπως επισημαίνει. Για 48η ημέρα μένουν οι μάχες στην Ουκρανία με σφοδρούς βομβαρδισμούς σε Χάρκοβο και Ντονέτσκ, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο θάνατος 11 ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε στο βραδινό διάγγελμά του ότι η χώρα του δεν διαθέτει τα απαιτούμενα όπλα για να απελευθερώσει την πολιορκημένη Μαριούπολη, που θεωρείται πως οδεύει να πέσει στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων. Βαθιές ανησυχητικές χαρακτήρισε το Αμερικανικό Πεντάγωνο τις αναφορές περί χρήσης χημικού όπλου από τη Ρωσία στην πολιορκημένη Μαριούπολη, σημειώνοντας πάντως πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε για τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιήσουν οι ρωσικές δυνάμεις τις απαγορευμένες βόμβες φωσφόρου, όπως και αυξημένες επιχειρήσεις. Το ενδεχόμενο η Γερμανία να αποφασίσει μόνη της για την αποστολή βαρέων όπλων, τεθωρακισμένων αεροσκαφών κλπ. Στην Ουκρανία, απέκλεισε ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, απαντώντας εμέσως στην Υπουργό Εξωτερικών, η οποία ζήτησε τη Δευτέρα να σταματήσουν οι δικαιολογίες και να σταλθούν το συντομότερο δυνατό όπλα και βαρύς οπλισμός στην Ουκρανία. 9 ανθρωπιστικοί διάδρομοι συμφωνήθηκαν για σήμερα για την απομάκρυνση των αμάχων με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς περιλαμβανομένης της πολιορκημένης Μαριούπολης, όπως ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης. Σχεδόν τα 2/3 των παιδιών της Ουκρανίας έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες η UNICEF. Ο ΟΗΕ επαλήθευσε επίσης τους θανάτους 142 ανηλίκων, αν και έχει προειδοποιήσει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται η Ελλάδα να λάβει τη δεύτερη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από σχετικό αίτημα που θα υποβάλει η Αθήνα το καλοκαίρι. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση προχωρά σε μαζικές προκήρυξεις προγραμμάτων και έργων με στόχο τη διασφάλιση του στόχου δαπανών ύψους 4,7 δις ευρώ για φέτος, όπως έχει καθοριστεί πριν ξεσπάσει ο πολέμος στην Ουκρανία. 8 οι νεκροί σε 3 ημέρες στα νοσοκομεία της Κρήτης από τις επιπλοκές του κορονοϊού. Ηράκλειο, Ιερά Πέτρα, Ερέθυμνο, Χανιά αφορά σε ηλικιωμένους. Την πεποίθηση ότι μετά το Πάσχα θα υπάρξει μια περαιτέρω αποκλιμάκωση στην πανδημία εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Συγκεκριμένα σε τηλεοπτική του συνέντευξη υποστήριξε ότι η χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό θα επέλθει μετά το Πάσχα. Ωστόσο, για μία ακόμα φορά έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ότι ο κορονοϊός βρίσκεται ακόμα εδώ. Για την τέταρτη δόση στο γενικό πληθυσμό, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι όλα πιθανά, εξηγώντας ότι εντός Απριλίου ο ECDC και ο ΕΜΑ θα έχουν καταλήξει πώς θα κινηθούμε με τον εμβολιασμό από εδώ και πέρα. Από την πλευρά της, υπενθυμίζεται η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, σε τηλεοπτική της συνέντευξη,
ότι υποστήριξε πως αρχές Σεπτεμβρίου θα χορηγηθεί στο γενικό πληθυσμό η τέταρτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό. 544 ήταν τα κρούσματα τώρα κορονοϊού, τα οποία εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, 282 από αυτά στο Ηράκλειο, 164 στα Χανιά, 58 στο Λασίθι και 40 στο Ρέθυμνο. Το σύνολο των θεμάτων που τους απασχολούν έφεσαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σήμερα η παραγωγή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά την συνάντησή τους στα γραφεία της Περιφέρειας. Το Σάββατο από το Ηράκλειο οι απαντήσεις σε κάποια από αυτά, όπως προκύπτει από τα όσα δήλωσε ο κ. Γεωργαντάς. Στα 28,5 εκατομμύρια η επιδότηση για τους νέους αγρότες, η περιοδία του Υπουργού στο νησί θα είναι διήμερη. Σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Υπουργός, ο πρωτογενής τομέας στη χώρα βιώνει μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής. Η κυβέρνηση συνολικά προσπαθεί να βοηθήσει τους παραγωγούς έτσι ώστε να παράξουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό η παραγωγή να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκειμένου να υπάρχει επάρκεια σε όλο τον πληθυσμό. Μέσω του gov.gr θα πραγματοποιηθεί τη φετινή χρονιά η υποβολή των αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση 2022, όπως ανακοινώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων και τη συμμετοχή του Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και μελών της Διοίκησης. Θέμα ημερών είναι το άνοιγμα, ίσως και αύριο, της πλατφόρμας μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης καυσίμων. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Η ενίσχυση φτάνει τα 22 λεπτά του λίτρου, ανέρχεται συνολικά στα 40 ευρώ για την υπηρετική χώρα και 50 ευρώ για τα νησιά, συμπεριλαμβανομένες της Κρήτης, για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Για τους οδηγούς ταξί τον Απρίλιο θα δοθεί μια έξτρα ενίσχυση ύψους 200 ευρώ. Στα 296,65 ευρώ φαίνεται ότι ή κατά 35% ότι θα είναι ακριβότερο σε σχέση με το Πάσχα του 2021. Το φετινό πασχαλινό τραπέζι, όπως δείχνει έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδων, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Κάθε προηγούμενο έχει ξεπεράσει η ακρίβεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στα τρόφιμα όσο και στις ζωοτροφές, σύμφωνα και με τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσίασε χθες στη Ρώμη ο οργανισμός του ΟΗΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία. Στη βοήθεια καταναλωτικών οργανώσεων αλλά και νομικών στρέφονται την ίδια ώρα οι πολίτες για το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ρεύματος, αμφισβητώντας την νομιμότητα των χρεώσεων. Παγκρίτιο Συλλαλητήριο Συνταξιούχων την Παρασκευή 15 Απριλίου στο Ρέθυμνο. Στο διεκδικητικό του πλαίσιο, μεταξύ άλλων, η άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας σε ρεύμα, καύσιμα ή δηλαϊκής κατανάλωσης, με ουσιαστική στήριξη των οικοκυριών. Στροφή Κωστή Χατζηδάκη στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων θα εκδίδονται με βάση τις δηλώσεις των ασφαλισμένων για τον ασφαλιστικό τους χρόνο και θα ελέγχονται εκ των υστέρων. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται το πακέτο των νέων ρυθμίσεων. Όπως είπε ο Υπουργός, ο ΕΦΚΑ θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει τη σύνταξη σε τρεις μήνες. Θα στηρίζεται στα στοιχεία που έχει στο Άτλας, συν σε κάποια στοιχεία που θα προσκομίζει ο ασφαλισμένος, για τα οποία θα τα παίρνει ως δεδομένα. Προκειμένου να βγάλει τη σύνταξη, θα γίνεται αμέσως έλεγχος και η σύνταξη θα βγαίνει σε χρόνο ρεκόρ. Ο ασφαλισμένος θα είναι υποχρεωμένος να κρατάει τα παραστατικά για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να του γίνει έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους σε περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού ποσού ή όποιες διαφορές θα επιστρέφονται. Την 5η 14 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική στάση εργασίας της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων, την οποία στηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, υπέρ του αιτήματος των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής τους στην θέση τοποθέτησης από δύο σχολικά έτη έως ένα, όπως ίσχυε για τα προηγούμενα χρόνια. Με παράλληλη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης, τάχθηκε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, καλεί σε συμμετοχή στην κινητοποίηση των νεοδιόριστων, στην οποία ήδη έχουν καλέσει και η ΑΔΔΗ και η ΟΛΜΕ. Συνάντηση των καταστηματαρχών του Αρκαλοχωρίου με τον Περιφερειάρχη χθες. Εξετάστηκαν τρόποι για την επίλυση προβλημάτων που τους απασχολούν. Στα αιτήματά τους, η ολοκληρωμένη χρηματοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων των σεισμόπληκτων περιοχών από το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και προβλέπει ενίσχυση έως 18.000 ευρώ. Παράλληλα, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης την στήριξή του στο δίκαιο αίτημά του να μην επιστραφεί από τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις η επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως ισχύει ήδη για τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας.
76χρονος οδηγός αυτοκινήτου μεταφέρθηκε πολυτραυματίας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο χθες μετά την πτώση του αυτοκινήτου που οδηγούσε σε ελιά. Η μη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η αρνητική νοοτροπία που καλλιεργούμε και δεν αλλάζουμε, οι πολιτικές αποφάσεις που συνεχώς αλλάζουν και δεν επενδύουν στην ίδια ασφάλεια, η έλλειψη παιδείας και εκπαίδευσης, αιτίες μεταξύ άλλων για τα συνεχή τροχαία, τους θανάτους, τους τραυματισμούς, λένε στον 984 οι Κωνσταντίνος Καλοκύρης και Μύρων Χερέτης από το Σωματείο Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ηρακλείου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν τρεις συγγενείς οι οποίοι είχαν συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή του Ηρακλείου και οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης κοκαίνης. Σε διάφορες καβάτσες είχαν βρεθεί σχεδόν 90 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας. Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης ληστείας η φαρμακείο του Ηρακλείου, από το οποίο με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου προς ιδιοκτήτρια και υπάλληλο πήρε 200 ευρώ από το ταμείο. Μέρος των χρημάτων βρέθηκε στο σπίτι του, ενώ κατασχέθηκε και η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε. Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκια έγινε σήμερα τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οποία διαμένει υψηλόβαθμος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Στην Αθήνα σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σήμερα το μεσημέρι η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας κύριο Θεόδωρο. Ξεκινά σήμερα το απόγευμα με την ομιλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα, το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 17 Απριλίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έθεσε στη μαύρη λίστα τον πρώην Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Γκρουεύσκη, χαρακτηρίζοντας τον υπεύθυνο για σειρά σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς στη χώρα. Η Γαλλία κήρυξε 6 Ρώσους πράκτορες που παρουσιάζονταν ως διπλωμάτες ανεπιθύμητα πρόσωπα έπειτα από έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικού. Υπουργικό Προεδρικό Συμβούλιο υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα στις 4 στην ατζέντα τα μέτρα για τη μείωση του πληθωρισμού και η πιθανή αύξηση των επιδομάτων για τους συνταξιούχους. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου άρχισε επιχείρηση με σκοπό την κατάσχεση πόρων προσώπων, θεσμών και επιχειρήσεων στη Ρωσία που αντιμετωπίζουν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Μια σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει ο Κρουσόνας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου στο κύπελλο τη ΕΠΣΗ, ο λόγος για τον Γιώργο Καραγκούνη, ο οποίος θα βρίσκεται στο Final Four του κυπέλου. Στο Ηράκλειο μεταφέρεται το κέντρο βάρους του μπάσκετ με αμαξίδιο 17-18 Απριλίου. Πανεθηναϊκός, Δωδεκάνησος, Μέγας Αλέξανδρος και Άτλας θα κυνηγήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Μεγάλο το ενδιαφέρον που έχει η απόψινή ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League για να μάθουμε τους δύο πρώτους τη Τετάρτη. Στη φετινή διοργάνωση παίζουν Ρεάλ Μαδρίτης Τσέλσι και Μπάγερν Βιγιαρεάλ. Ο Ολλανδός Ντάνι Μάκελι θα διευθύνει τον αγώνα ρεβάνς της Πέμπτης στο ΠΑΟΚ με τη Μαρσέιγ για την προημιτελική φάση του Conference League. Κλείδωσε το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός που πέρασε από το ΟΑΚ κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 62-68. Στα Ιμαλάια άφησε την τελευταία του πνοή ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Σικάρης. Ο θάνατός του από έλλειψη οξυγόνου ήρθε λίγο αφότου είχε κατακτήσει την 8η υψηλότερη κορυφή του κόσμου. 984. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφορέως στους 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη. Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι.